Μέταλλο είναι ένας θεσμός. Θεσμός μουσικής. Θεσμός ο οποίος καλύπτει όλη την Ελλάδα με τα χάλκινα πνευστά, με τους συναδέλφους τους αγαπητούς, με 20 χρόνια λειτουργίας, εύχομαι και άλλα τόσα. Όπως επίσης, ο σκοπός του είναι να αγκαλιάζει όλο τον πολιτισμό, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν κάποια σχέση με τη μουσική μας, με τα χάλκινα πνευστά, καθώς είναι γνωστό το ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το μόνο συγκρότημα εν λειτουργία το οποίο διανύει μια τέτοια χρονική απόσταση, η οποία φτάνει μέχρι τις μέρες μας και εύχομαι να έχει και άλλα τόσα χρόνια, όπως επίσης να μεταδοθεί στις επόμενες γενιές με την ίδια αγάπη την οποία μετέδωσαν οι παλαιότεροι από μένα σε εμένα. Τι είναι το μέταλλο για μένα? Μετά από μια κοινή πορεία 20 ετών, εύχομαι να γίνουν διπλάσια, τριπλάσια για τα νέα παιδιά, για τους επόμενους. Το μέταλλο είναι μια ομάδα ανθρώπων που πορευόμαστε, δημιουργούμε, φτιάχνουμε και αντιδρούμε σε κάποιες υπάρχουσες καταστάσεις. Το μέταλλο είναι μια αστήρευτη τράπεζα, θα λέγα, ιδεών και προβληματισμών όσον αφορά το χώρο μας. Ύστερα από πολυάριθμες συζητήσεις, έχουν πράξει με έργα όπως η Ακαδημία των Νέων, πολλά πράγματα. Το μέταλλο είναι οικογένεια, πάνω απ' όλα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που είμαστε φίλοι 20 χρόνια και βάλε, που αυτό εξελίσσεται και ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής διαμορφώνεται. Thank you.
ως ένα προεδρετικά μέλη του συγκροτήματος, το Μέταλλον αποτελεί για μένα το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας 12 μουσικών της ορχήστρας, που είχαν ως όραμα τη δημιουργία ενός επαγγελματικού συνόλου αντάξιο της φήμης της ορχήστρας. Πέρα από αυτό, το Μέταλλον αποτελεί και ένα μέσο για τη δημιουργία ενός κοινού στην Ελλάδα που θα αγαπήσει και θα γνωρίσει τα χάλκινα όργανα. Το Μέταλλον τα τελευταία 20 χρόνια έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον ελλαδικό χώρο και είμαι πολύ τυχερός που είμαι ένα από τα μέλη του. Ανταμοιβή μας η μεγάλη αγάπη που έχουμε εισπράξει από το κοινό, τους ερασιτέχνες, τους μαθητές μας και σε όσους έχουμε δείξει τα όργανα αυτά. Το Μέταλλον για μένα είναι η συνύπαρξη συγκεκριμένων ανθρώπων της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, Χαλκίτων και Κρουστών, που στόχος μας είναι μέσω των συναυλιών μας να μεταδώσουμε σε όλη τη χώρα, από το Δεδημότυχο μέχρι την Κρήτη, που έχουμε κάνει διάφορες συναυλίες, εκπαιδευτικές συναυλίες σε σχολεία, σε μουσικές σχολές, σε φιλαρμονικές, στις φυλακές ανηλίκων είχαμε παίξει, έχουμε παίξει για τους πυρόπληκτους, μέσα από τη μουσική μας να μεταδώσουμε
σταγόνες πολιτισμού και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη δουλειά μας και την αγάπη που έχουμε για τη μουσική, να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας, όσο μπορούμε, όλους τους ανθρώπους, οποιαδήποτε κάστας, είτε μεγάλους είτε μικρούς, έχοντας αποτέλεσμα την ύσπραξη αγάπης από αυτούς για τη δουλειά μας και για τα δικά τους προβλήματα που δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν πολλά. Για μένα το συγκρότημα είναι μια κοινή πορεία 20 χρόνων με τους φίλους, συνάδελφους μουσικούς. Παίζοντας μαζί, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και έχουμε μόνο ευχάριστες στιγμές να θυμόμαστε. Εύχομαι και στα επόμενα 20 χρόνια. Το Μέταλλον για μένα, που συμπληρώνει τα 20 χρόνια πια, είναι μια προσπάθεια των μουσικών της ορχήστρας να έρθουν πιο κοντά και ως φίλοι, μια επαφή περισσότερη από ότι η συναδελφική της ορχήστρας, αλλά πάνω απ' όλα μια προσπάθεια να παίξουν μουσική, η οποία τα Χάλκινα δεν είχαν τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε, μέσα από τις ενορχιστρώσεις, ενοργανώσεις που έρχονται σε εμάς, έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε όλο αυτό το πλούτο της μουσικής, στην οποία μέχρι τώρα είμαστε απλά βοηθοί, συνοδοιπόροι ή σε δεύτερο πρόσωπο. Οπότε για μας είναι πια, μπαίνουμε σε μια πρώτη κατηγορία εκτέλεσης μουσικής. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό.
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι το Metalon δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια που πέρασαν. Και ήταν ένα σύνολο που ιδρύθηκε και φτιάχτηκε μέσα από την ορχήστρα. Και για μένα αυτό λέει πάρα πολλά. Τώρα, όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι δύσκολες και λένε ότι των καλλιτεχνών είναι δυσκολότερες, που το επιβεβαιώνω, εγώ έμαθα πολλά, εκπαιδεύτηκα μέσα από αυτά τα 20 χρόνια και πιστεύω ότι γίνομαι καλύτερος και συνεχίζω να το κάνω. Στο μουσικό κομμάτι του Metalon θέλω να σταθώ στις όμορφες συνεργασίες που κάναμε, στις συναυλίες που έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά να εστιάσω στο εκπαιδευτικό κομμάτι, με το οποίο φτιάξαμε δεσμούς σε όλη την Ελλάδα και σχέσεις με όλα τα ιδρύματα, τις φιλαρμονικές που έχουμε πάει, και είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στη ψυχή μας αυτό. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά και η τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό το εορταστικό βίντεο του συνόλου Metalon, των πολύ καλών και αγαπητών μου συναδέλφων. Γιορτάζουν τα 20 χρόνια τους με πάρα πολύ ενεργή παρουσία σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο το συναυλιακό και στο επίπεδο το εκπαιδευτικό, και τιμάν την ορχήστρα μας, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παντού όπου παίζουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εύχομαι αν αντέξουν και άλλα 20 χρόνια, και σε άλλα 20 χρόνια γιορτάζουμε μαζί τα 40, και χαίρομαι πραγματικά κάθε συνεργασία μαζί τους. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Πολλές συναυλίες, πολλά βίντεο, εκπαιδευτικά προγράμματα. Και τους εύχομαι πραγματικά στον κάθε έναν ξεχωριστά να έχει υγεία, δύναμη, να συνεχίζει με την ίδια αγάπη και τον ίδιο ενθουσιασμό αυτό που ξεκίνησαν το ταξίδι πριν από 20 χρόνια, και να το συνεχίσουν, όπως είπα και πριν, τουλάχιστον για άλλα τόσα.